Γεια σας φιλαράκια μου, τι κάνετε, πώς είστε, είστε καλά? Όπως καταλαβαίνετε έχουμε μπει για καλά πλέον στους ρυθμούς της Γερμανίας, το έχετε καταλάβει από το τελευταίο βίντεο που σας έκανα. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ μεγάλο supermarket haul σήμερα, γιατί ήταν το σπίτι άδειο όπως ξέρετε. Λογικό, μετά από το ταξίδι και αυτά, είχα πάρει πολύ λίγα πράγματα ήσαν να προσαρμοστούμε την πρώτη εβδομάδα, τώρα όμως πήγα και έκανα έτσι ένα καλό φουλάρισμα. Πριν συνεχίσω, θέλω να σας δείξω κάτι. Δεν ξέρω αν φαίνονται οι μπούκλες εδώ που έχω. Αυτές, παιδιά, οι μπούκλες εδώ, να κάπως έτσι με κάτσω λίγο, μπορεί και να τις δείτε να φανούν. Ήτανε ανύπαρκτες πριν. Στο μακρύ το μαλλί που είχα, ήταν ανύπαρκτες. Και αυτό γιατί το μαλλί είχε καταστραφεί. Τώρα που έχει μακρύνει κιόλας λίγο, γιατί λυσάξατε πολύ, πολύ κοντό το έκανες, πολύ κοντό το έκανες, παιδιά, έχει μακρύνει, γίνει το διπλάσιο από το κόψα. Εδώ θέλω πάλι κούρεμα βασικά και εδώ θέλω λίγο να το μαζέψω, να το φτιάξω λιγάκι, θα δω πώς θα το κάνω, όχι ακόμα, θα τα αφήσω λίγο ακόμα. Αυτό σε παρένθεση για όλους αυτούς που φρίκαραν, που πώς θα λένε, που κόψα το μαλλί. Όπως βλέπετε δεν είναι και τόσο άσχημο πάνω μου, το έχω ξανακάνει και παλιότερα. Απλά είμαι σε μια φάση τώρα που λέω να το κρατήσω λίγο παραπάνω. Θα δούμε πώς θα βγει, ανάλογα και τη διάθεσή μου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα γρήγορα. Και θα ξεκινήσω με τα κατεψυγμένα, τα οποία τα έχω βάλει ήδη βέβαια στην κατάψυξη. Γιατί θα, πώς το λένε, θα χαλάγανε. Εκτός από αυτό που το έβγαλα μόλις τώρα, για να σας το δείξω. Έχω πάρει γύρο, ο οποίος δεν είναι χοιρινός, είναι πουλερικών. Έτσι ρε παιδί μου, μια και έρθαμε από Ελλάδα. Έτσι, για να, πώς το λένε, να πούμε ότι την κρατάμε λίγο ακόμα μαζί μας, αυτό. Λοιπόν, πήρα παγωτάκια, είναι αυτά τα μίνι τα παγωτάκια, όπως βλέπετε, μίνι, το γράφει κιόλας, με αμυγδαλάκι. Δεν πήρα μάγνου που παίρνω συνήθως, γιατί πήγα, α, παιδιά, είναι το σούπερ μάρκετ, είναι από το Lidl, βέβαια θα το έχετε δει σίγουρα στο thumbnail. Απλά το λέω κιόλας εδώ να το δείτε, να το πούμε. Είναι του Lidl αυτά, δεν τα βρίσκω πουθενά άλλου. Αυτά τα mini και να είναι μόνο 12 με, πώς θα λένε, με αμύγδαλο, με μάντελ. Μόνο στο Lidl τα βρίσκω. Και πήρα 2 δωδεκάδες φυσικά, γιατί που πας με μία. Εννοείται. Βασικά αυτά δεν τα, επειδή τα τσακίζουν, τα εξαφανίζουν. Όπου το βρίσκω παίρνω 2-2. Και για όσους απορούν, εμείς τρώμε όλο το χειμώνα παγωτό. Λοιπόν, πήρα αυτά. Τι έχει αυτό μέσα και κουδουνίζει? Α, είναι αυτό το αλάτι που δεν το βάζω ποτέ. Λοιπόν, πήρα αυτά τα μπρετσελάκια. Τώρα ξεκινάει και ο μικροσχολείο. Σήμερα, παιδιά, που σας γράφω, είναι, που σας γράφω, που σας κάνω το βίντεο, είναι Τρίτη, είναι πρώτη μέρα που πάει μικροσχολείο. Και την Πέμπτη, ναι. Την Πέμπτη, εδώ πετάει κιόλας. Την Πέμπτη ξεκινάει και ο μικρός. Οπότε αυτά τα χρειάζομαι. Εν τω μεταξύ και ο γιος μου ο μεγάλος που δουλεύει πρωί, ξεφεύγει 6 ώρα, θέλει έτσι κανένα ψωμάκι με βουτυράκι και αυτά. Οπότε αφού φτιάχνω για τα μικρά, φτιάχνω και για τον μεγάλο. Και όπως καταλαβαίνετε δεν μας φτάνουν. Δηλαδή αυτά τα 8 είναι για 2 μέρες. Γιατί φτιάχνω 4 το λιγότερο το πρωί για να φύγουν. Ένα για τη μικρή, ένα για τον μικρό και 2 για τον μεγάλο. Οπότε είναι για 2 μέρες αυτό. Απλά το πήρα για συμπλήρωμα, μην φανταστείτε. Λοιπόν. Και εδώ τι άλλο έχω και γιαουρτάκια. Είχα πάρει, σας έδειξα εγώ στο προηγούμενο το supermarket haul. Πήρα, ξαναπήρα μετά γιατί ξαναπήγα τέτοιο. Γιατί ξαναπήγα ενώ να πάρω 2-3 πράγματα πάλι και γάλα. Γιατί μας τελείωσε εκείνο που είχα πάρει. Τι κάνει τώρα ο μικρός μου γιος. Του το έδειξε μια φορά ο πατέρας του και έχει ξετρελαθεί από τότε. Τρώει μπανάνα με γιαούρτι. Βουτάει την μπανάνα στο γιαούρτι και δώσ' του. Φεύγει το γιαούρτι, παιδιά, έτσι, και οι μπανάνες. Και τα μήλα. Και με μέλιο το έδειξε και του άρεσε, αλλά με την μπανάνα ξετρελάθηκε. Και τρώμε άσπρο γιαουρτάκι με μπανανούλα. Από το να πάρουμε δηλαδή γιαούρτι με μπανάνα που έχει και ζάχαρη και τέτοια, νομίζω είναι πολύ πολύ καλύτερο και πολύ πιο υγιεινό. Ναι, μάλλον. Να πω σε αυτό το σημείο ότι αυτά που ακούγεται από πίσω είναι ένα παιδικό που έχω βάλει στο γιο μου. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, αν είναι η πρώτη φορά που με βλέπεις, να ξέρεις ότι σταματάω το βίντεο, γιατί τακτοποιώ τα πράγματα και μετά συνεχίζω και σας δείχνω, εντάξει? Γιατί έχω υπερβολικά μικρή κουζίνα. Αυτό το λέω περισσότερο για τους νέους που μπαίνουν στο κανάλι. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
Συνεχίζω τώρα με τα του ψυγείου. Πήραμε φετούλα. Δύο. Αυτή είναι στα 200 γραμμάρια. Αν βλέπετε, ναι. Δύο τεμάχια. Λοιπόν, επίσης έχω πάρει κοτοπουλάκι κοπανάκι. Βλέπετε, είναι μόνο αυτό εδώ. Πήρα 600 και 600 γραμμάρια. Είναι ένα 200. Αυτό το πιο πολύ είναι και κόκαλο τώρα στο βάρος, οπότε είναι λίγο το κρέας στην ουσία και γι' αυτό παίρνω δύο. Και θα τα κάνω με αρακά στο φούρνο. Ξετρελαίνονται όλοι και είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος. Τα μικρά να τρώνε αρακά χωρίς να παραπονιούνται, τους αρέσει πάρα πολύ έτσι. Και αφού το έχω βρει, μια χαρά. Λοιπόν, πήραμε κυμαδάκι, βιολογικό, πώς το λένε, μοσχαρίσιο, 800 γραμμάρια. Εχθές έφτιαξα μπιφτεκάκια, θα ξαναπάρει κύμα που πήγα εκτάκτως στο, πώς το λένε, στο σούπερ μάρκετ προχτές. Για να κάνω κάτι δηλαδή για το Σαββατοκύριακο ήτανε. Οπότε αυτά θα τα βάλω κατάψυξη και μάλλον θα τα κάνω την άλλη εβδομάδα. Κάτι, δεν ξέρω τι ακόμα, θα δούμε. Λοιπόν, μπακακά σου τζουκάκι, θα δω, ανάλογα τη διάθεσή μου. Λοιπόν, αυτές είναι μπριζολίτσες μοσχαρίσιες, δεν είναι βιολογικές, δεν έχει πάρα πολλά βιολογικά ακόμα το Lidl, τουλάχιστον στην γκάμα που θα ήθελα να έχει. Ελπίζω κάποια στιγμή να το επεκτείνει όλο αυτό. Λοιπόν, αυτές οι μπριζολίτσες τις παίρνω, έχουν ένα μεγάλο κόκαλο στη μέση, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Λοιπόν, αυτή την μπριζόλα εγώ δεν την τρώμε ποτέ μπριζόλα. Την κάνω συνήθως γιουβετσάκι. Κόβω κομμάτια τις μπριζόλες και τις κάνω γιουβέτσι. Και το κόκαλο το κρατάω και φτιάχνω ζωμό από μοσχάρι. Αυτά κάποια στιγμή όλα, όλες αυτές τις συνταγές που αναφέρω και κάποιες που έχω κάνει ήδη, δηλαδή στους τζουκάκες που σας έχω κάνει, υπάρχουν στο κανάλι, θα ανέβουν στο καινούριο το κανάλι, το οποίο θα ανοίξει πιστεύω μέχρι τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, θα δω πότε θα καταφέρω να το κάνω, να ολοκληρωθεί δηλαδή για να ανοίξει. Στο καινούριο κανάλι που θα είναι μόνο οι συνταγές, θα λέγεται Ιρούκος Rocker, μάλλον Recipes, Ιρούκος Rocker, κάπως έτσι το σκέφτομαι. Δώστε μου και καμιά ιδέα για, πώς το λένε, για ονόματα, για το κανάλι. Ακόμα είναι σε επεξεργασία, δεν το έχω, δεν έχω κατασταλάξει, να πω έτσι θα είναι, στο περίπου. Λοιπόν, οπότε όσοι έχετε έτσι καμιά ιδέα, γράψτε την από κάτω. Λοιπόν, απλά θέλω να υπάρχει και το Ιρούκος Rocker για να ξέρετε ότι είναι στην ουσία το συνέχεια από αυτό το κανάλι. Λοιπόν, και πήρα και κοτοπουλάκι, δύο μπούτια ολόκληρα είναι. Θα μου πεις, Ρογκαϊρό, πέντε άτομα είστε, δύο μπούτια πήρες. Δεν είχε άλλο. Και αυτό μάλλον θα γίνει κοτοσουπίτσα για τα μικρά. Με χιλοπιτούλες. Ναι. Τα έπλυνα. Έπλυνα τα χεράκια. Και μπράβο. Εν τω μεταξύ, σήμερα είχαμε κλάματα με το μικρό, γιατί η Κωνσταντίνα θα πάει σχολείο και εγώ δεν θα πάω. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά. Του εξήγησε ότι θα πάει σε δύο μέρες, ότι τότε είναι δρομολογημένο, δεν το δεχόταν με τίποτα, τον πήγα και τον πήρα βόλτα και ξεχάστηκε λιγάκι. Και πήρα και δύο sushi box. Αυτό στην ουσία είναι μόνο με σολομό, με καπνιστό σολομό. Και αυτό είναι, έχει σολομό, έχει λίγο γαριδούλα και έχει και λίγο καυρόψυχα. Έχει κάτι άλλο, όχι, αυτά έχει. Τα υπόλοιπα είναι σόγια σος και αυτό το, πώς το λένε, wasabi και αυτό το ξινολάχανο που είναι στην ουσία σαν σαλάτα. Τρελαίνομαι για σούσι, για όποιον με βλέπει για πρώτη φορά. Τρελαίνομαι και αρέσει πάρα πολύ και στο μεγάλο μου το γιο. Εμείς οι δύο τρώμε. Τα μικρά προχτές που πήρα πάλι που ήμασταν έξω, έφαγε λίγο με σολομό η κόρη μου, της άρεσε. Τα υπόλοιπα όλα δεν της αρέσανε, αλλά με σολομό του τσίμπησε, της άρεσε. Δεν της αρέσει καθόλου η σόγια επάνω που βάζω εγώ. Εντάξει. Κατακτοποίησαμε τα πραγματάκια και πάμε να δούμε τι άλλο πήρα, γιατί έχω πάρει πάρα πολλά. Λοιπόν, σταμάτησα τώρα λιγάκι, εκτός ότι έβαλα τα πράγματα στη θέση τους, με θέλει και κάτι ο μικρός. Έχω και αυτά, έτσι, να ξέρετε, όταν έχω εδώ τα μικρά. Λοιπόν, πήρα ένα κρασάκι μαυροδάφνη. Πίνω πάρα πολύ μαυροδάφνη. Είναι βασικά το μόνο κρασί που πίνω, μου αρέσει πάρα πολύ. Έτσι, καμιά φορά, το βράδυ που βλέπουμε καμιά ταινιούλα. Βέβαια, τώρα, αυτή τη βδομάδα που έχουμε έρθει, δεν έχουμε δει καθόλου τίποτα. Γιατί τα μικρά ακόμα δεν έχουν προσαρμοστεί. Δηλαδή και σήμερα αργήσαμε να πάμε. Δηλαδή, εχθές κοιμηθήκανε αργά. Ενώ είχαμε προγραμματίσει να κοιμηθούν νωρίς,
Δεν κοιμόντουσαν με τίποτα, είχαν υπερένταση, κοιμήθηκαν αργά. Το βράδυ ο μικρός ξύπνησε, ήθελε να έρθει στο κρεβάτι μας, είχαμε κλάματα. Δεν κοιμηθήκαμε, το πρωί μας πήρε ύπνος, όπως καταλαβαίνετε. Και τρέχαμε και δεν φτάναμε. Πρώτη μέρα στη Γαλλία, πήγαμε η τελευταία νομίζω. Λοιπόν, τι άλλο βρήκα εγώ εκεί στα Lidl. Βρήκα πολύ ωραίες πιτζαμούλες για το μικρό. Αυτό είναι το από πάνω και το από κάτω, φαντελονάκι. Παιδιά, το είχε 4,5 ευρώ και το πήρα, άνετα. Επίσης, πήρα ένα πολύ ωραίο κολάν παντελόνι για μένα, είναι γυμναστικής, είναι κολάν, δεν είναι κάτι ίδιαιτερο. Είναι πολύ ωραίο όμως το ύφασμα, έχει και μια τριχούλα εδώ. Είναι πολύ ωραίο το ύφασμα, δεν διαφανίζει καθόλου. Και το είχε 10 ευρώ και έχω πάρει δύο, έχω πάρει αυτό το μαύρο. Είναι κολάν, αυτά τα αθλητικά τα κολάν, τα, που είναι για γιόγκα. Βλέπετε, έχει και αυτή τη φαρδιά εδώ, τη ζώνη, να το πω έτσι, ρε παιδί μου, η οποία βολεύει αρκετά. Και εμάς που έχουμε κυλίτσες, βολεύει. Λοιπόν, και έχω πάρει και ένα άλλο σε μπορντό. Έχω και ένα γκρι από πριν φύγουμε που πήρα. Οπότε λέω μια χαρά. Επίσης, πήρα αυτά εδώ τα. Πώς τα λένε, το φανελάκι. Φανελάκια είναι, να. Σε αυτά τα τρία χρωματάκια είναι μπλε σκούρο. Θαλασσί και γαλάζιο, μπορείς να το πεις, κάπως έτσι. Αυτοί είναι οι τρεις χρωματισμοί, δεν πολύ φαίνονται καλά, βλέπω στην κάμερα. Αλλά από κοντά είναι πιο ωραία. Πόσο το πήρα αυτό τώρα, 7 ευρώ, 6, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πρέπει να έχω πάρει και άλλα, θα τα βρω στην πορεία. Λοιπόν, πήρα φανελάκια. Αυτό είναι γκρι ανοιχτό, το πήρα για το σύζυγο. Και επειδή ο γιος μου μεγάλος τώρα και ο άντρας μου φοράνε το ίδιο νούμερο, πήρα και στον γιο μου το μεγάλο φανελάκι, αλλά τα πήρα άσπρα. Γιατί του αρέσουν τα άσπρα αυτού. Τι άλλο πήρα, αυτά εδώ πήρα δύο γαζούλες, οι οποίες είναι λέει 8 εκατοστά επί 4 μέτρα. Φαίνονται. Κάτι φαίνεται, τέλος πάντων. Να, είναι έτσι, να. Και έχει μέσα πόσα κομμάτια τώρα, 6 κομμάτια να το λέει και εδώ. Να το. Και πήρα γιατί, ξέρεις, καμιά φορά πάντα χρειάζονται. Ωπ, καλώς τον. Αυτός ήταν ο μεγάλος μου γιος. Νωρίς ήρθες, ε! Θα μου πεις σε λίγο. Λοιπόν. Χρειάζονται και το μεταξύ πλάκα είναι ότι έχω αυτές τις γάζες που είναι έτσι σαν τετράγωνες που στην ουσία μου χτυπήσεις και να το βάλεις έτσι από πάνω. Αλλά άμα θες να δέσεις κανένα χέρι, κανένα αυτό δεν είχα. Και λέω πάρτες, ας υπάρχουν και ας μην χρειαστούν ποτέ. Γάζες είναι, εντάξει, να πεθάνουμε κιόλας. Δεν είχα κανένα τρελό κόστος, γύρω στο 1,5 ευρώ της πήρα το κουτάκι. Οπότε μια χαρά. Λοιπόν, έχω και άλλα φαγώσει, μην περιμένετε ένα λεπτό. Λοιπόν, άνοιξα στο μικρό να πάρει ένα γαλλικό κουρασανάκι. Πήραμε πρώτη φορά να δοκιμάσω με φράουλα, γιατί συνήθως το βρίσκεις μόνο με σοκολάτα. Και λέω πάρτο. Είναι αυτό, είναι τόσο μικρά. Αλλά δεν λέει και τίποτα. Το δοκίμασα τώρα. Έδωσα στο μικρό, το μύρισε, δεν του άρεσε. Και όπου το δοκίμασα τώρα δεν λέει τίποτα. Πώς πάω. Θα βάλω πέρα δύο πακέτα. Καλά, είναι και μικρή που της αρέσει η φράουλα, οπότε μπορεί και να τη φάει. Αούμε. Λοιπόν, βρήκα τα φανελάκια που σας έλεγα του γιου μου, τα οποία είδατε πριν ήταν σε συσκευασία που σας έδειξα του άντρα μου. Αυτά δεν τα είχε σε συσκευασία, τα είχε χύμα στο νούμερο. Τέλος πάντων, αυτό είναι το φανελάκι, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Τρία άσπρα φανελάκια. Είναι για το γιο μου. Γιατί τα φανελάκια, παιδιά, εξαφανίζονται. Και πήρα και άλλη μία τριάδα. Είχε δύο μαύρα και ένα άσπρο. Να τα. Μάλλον το άσπρο θα το δώσω στο γιο μου και αυτό. Και τα δύο μαύρα θα τα κρατήσει ο άντρας μου. Τα έχουν χωρίσει λίγο. Ο γιος μου θέλει άσπρα. Ο άντρας μου γκρι μαύρα. Οπότε δεν τα μπερδεύουμε κιόλας. Κάτι γι' αυτό. Λοιπόν, επίσης πήρα αυτό εδώ. Σας έλεγα το μπορντό, το βυσσινί, αυτό το τέτοιο. Είναι αυτό που σας έδειξα πριν, το μαύρο, σε βυσσινί. Και έχω και ένα γκρι. Οπότε είμαι νομίζω καλυμμένη για, πώς το λένε, για χειμώνα. Και εκτός των άλλων, πήρα άλλη μια τριάδα. Αυτό είναι μαύρο, γκρι και άσπρο. Φανελάκια είναι και αυτά. Και επίσης πήρα και δύο πολύ απλά κολάν. Πολύ πολύ απλά, αυτά τα κλασικά, τα στα βαμβακερά είναι. Δυστυχώς πήρα δύο γκρι, ήταν τα μόνα σε medium. Τα μόνα, δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Τα άλλα ήταν ή small ή large.
Από extra large και πάνω ήταν εξαφανισμένα και τα μοναδικά medium ήταν αυτά τα δύο. Ήθελα να πάρω και ένα μαύρο. Δεν είχε, δεν πειράζει. Εντάξει, έχω μαύρα έτσι κι αλλιώς, δεν αγχώνομαι. Και πήρα επίσης και αυτό εδώ για τα μικρά, γιατί τους έχω μάθει τώρα με πινέλα και με τέτοια και με ζωγραφίζουν. Κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα γενικά με τα μικρά όταν είμαστε στο σπίτι. Τους πήρα ήδη ένα, πώς το λένε, θα σας το δείξω. Αυτό εδώ, της Faber. Αυτά που πήρα από το Lidl δεν είναι της Faber βέβαια, είναι τη δικιά του μάρκα. Βλέπετε, και κάποια χρώματα όπως το άσπρο, ας πούμε, το κίτρινο, το μπλε, έχουν μισοφαγωθεί ήδη. Και παιδιά, είναι μια εβδομάδα, δεν είναι παραπάνω. Όχι ψέματα, είναι 4 μέρες που μου ζωγραφίσω, ούτε εβδομάδα. Και τώρα το είδα, γιατί αυτά τα πήρα 4 ευρώ, γιατί το έχει σε προσφορά το τέντι που πήρα προχτές, που πέρασε ρε παιδί μου, έτσι περαστική ήμουν και μπήκα μέσα και το σήκωσα λίγο. Αλλά δεν σας έκανα, πώς το λένε, haul από τέντι, γιατί με το που μπήκα μέσα στο σπίτι, είχε πάει 10 ώρα το βράδυ, γιατί ήμασταν έξω βόλτα και αυτά, τα βάλα κατευθείαν στη θέση τους, και μετά θυμήθηκα ότι δεν σκέφτηκα να τα κρατήσω να κάνω haul. Πλέον τα είχα βάλει στη θέση τους, λέω, δεν γίνεται haul, το ξεχνάμε. Λοιπόν, και πήρα και αυτό, το οποίο το είχε 3 ευρώ, αλλά είναι διπλή κασετίνα, έχει διπλά χρώματα, δηλαδή αυτό το πήρα 4 και αυτό το είχε προσφορά, επιμένω, γιατί κανονικά αυτά τα έχουν 7 ευρώ. Και με το που το είδα 3 ευρώ, λέω πάρτο. Μη σας πω μετάλλιωσα που δεν πήρα και 2, γιατί λέω τα ξεχάλανε αυτά και αργότερα να τα χρησιμοποιήσουν. Αλλά επειδή σίγουρα θα ξαναβάλει το Lidl, δεν αγχώνομαι. Αν σας έλειψε, εδώ. Λοιπόν, συνεχίζω. Αγκουράκι. 2. Θα έχει 45 λεπτά. Σπάνια τιμή αυτή για 2. Ψωμάκι. Για όσους δεν το θυμούνται, έχω καταργήσει το ψωμί του το Ostberg με μόνο ψωμάκι. Και όταν θέλουμε να κάνουμε το στάκι, το κάνουμε με ψωμάκι. Το κόβω σε φετούλες, όπως βλέπετε είναι κομμένο σε φετούλες. Το βλέπετε έτσι. Το βάλω εδώ τώρα για να διαλύσει και ψάχνω τις φέτες. Λοιπόν, πήρα μήλα, μπιο, που βρήκα. Τα τσέκαρα παιδιά ένα-ένα. Ήτανε αυτό κι άλλο κουτί στην ουσία, που δεν είχε καθόλου χτυπημένα. Λοιπόν, γενικά στο σούπερ μάρκετ περνάω αρκετή ώρα προσέχοντας πάρα πολύ ακόμα και αυτά που θα αγοράσω να μην είναι χτυπημένα, να μην είμαι λίγο σπαστική με αυτό το πράγμα. Γι' αυτό κατάλαβα ότι δεν με αντέχει όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, δεν μου λύτρωνα μόνη σου. Γιατί τρώω πολύ χρόνο σε πράγματα που άλλοι τάκ το παίρνουν και φεύγουν, ρε παιδί μου, κάπως έτσι. Λοιπόν, πήρα λουκανικά και αυτά θα διάλεξε ο γιος μου βασικά. Είχε βρει τα άλλα τα χοιρινά με τίποτα, λέω, χοιρινό. Και πήραμε αυτό. Α, έτσι. Πήρα αυτό που είναι, πώς το λένε, πουλερικόν. Πουλερικόν είναι. Κάμια φορά με κάνα βουλάκι ή μπορεί να φτιάξω μια σάλτσα και να βάλω λουκάνικο, σάλτσα εννοώ λαντικόν. Τέτοια πράγματα, συνήθως δεν τρώμε. Άστο να υπάρχει, μια φορά στις 10 μέρες. Αυτό έχει και μεγάλη, πώς το λένε, για να δω. Είναι μέχρι τέλος του μήνα, μια χαρά, εντάξει. Ο μήνας τώρα ξεκίνησε στην ουσία, έχουμε πόσο, 10, 11, πόσο έχουμε. Έχουμε 14. Ναι. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Μέχρι το τέλος του μήνα θα το φάμε σίγουρα. Λοιπόν. Ντοματίνια. Εννοείται. Και σταφυλάκι πήρα. Bio. Βρήκα bio. Στο, πώς το λένε, στο μόνο που έχω βρει bio σταφύλι είναι στο Lidl. Γενικά η μαναβική του Lidl έχει πολύ μεγάλη ποικιλία. Σε βιολογικά. Μισό λεπτό. Φιλιππάκο, Φιλιππάκο, μπορείς λίγο πιο σιγά. Λίγο πιο σιγά μπορείς. Σε παρακαλώ. Σήμερα εντωμεταξύ ήθελα να βρω γλαστράκι να πάρω μαϊντανό για αυτό που είχα χάλασει. Το άφησα εδώ με τις διακοπές. Του είχα βάλει βέβαια νερό, είδα ένα μπουκαλάκι με νερό να τραβάει. Αλλά χάλασε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ενώ είχε νερό όταν γυρίσαμε, δηλαδή δεν τράβηξε πολύ νερό, δεν ξέρω τι έπαθε. Τέλος πάντων, μπορεί να ήταν και λατωματικό. Και έψαχνα να βρω γλαστράκι να πάρω, δεν βρήκα, οπότε πήρα έτοιμο κομμένο. Αυτό τώρα θα το ψιλοκόψω λίγο ακόμα, ή μπορεί και να το βάλω και έτσι στην κατάψυξη. Για να έχω εναλλακτικά μέχρι να βρω κανένα γλαστράκι να πάρω. Πήρα βιολογικές πατατούλες, βρήκα σπάνια να βρεις στο Lidl έτσι διχτάκι. Συνήθως έχει ένα μικρό καλαθάκι με πάρα πάρα πολύ μικρές πατατούλες. Μιλάμε αυτή η πατάτα για να καταλάβετε που είναι μικρή ρε παιδί μου. Είναι μεγάλη εκείνο και είναι το μισό.
Έχει πολύ πολύ μικρές πατατούλες και τις έχει και 2 ευρώ το κιλό. Βασικά αυτές τόσο τις πήρα, 1,5 κιλό είναι και τις πήρα 3 ευρώ νομίζω ή 2,5, κάτι τέτοιο. Αυτές ήταν λίγο πιο οικονομικές. Αλλά δεν βολεύουν, ρε παιδί μου. Και είναι να τις πλύνεις όπως είναι, να τις βάλεις μέσα στο φούρνο, να τις φας όπως είναι με τη φλούδα. Είναι πολύ ωραία, εμένα μου αρέσει, αλλά οι άλλοι δεν το τρώνε. Τώρα, μάθες λίγο μεγαλύτερη πατάτα, 10 αυτά. Πολύ σπάνιο, πραγματικά πολύ σπάνιο. Τουλάχιστον αυτό το Lidl που έχω εδώ, που είναι και πολύ μεγάλο, σπάνια να βρω έτσι δείχτη. Και επειδή είχε 2 τελευταία, τα πήρα και τα 2. Πήρα και πορτοκαλάκι, δεν βρήκα βιολογικό δυστυχώς. Και γιατί πήρα πορτοκάλι, όχι για να φάμε, αλλά πιο πολύ για να πιούμε. Θέλω να πιούμε. Επειδή έχω τον αποχυμωτή, παιδιά, χίλια συγγνώμη για το Ιουγίου, δεν μπορώ να κάνω κάτι, ειλικρινά. Έχω τον αποχυμωτή και θέλω να φτιάχνω χυμούς να πίνουμε. Με τα μικρά, αντί να παίρνουμε έτοιμους. Λοιπόν, επανήλθα. Σταμάτησα για λίγο γιατί έπρεπε να βάλω και στο μικρό κάτι να φάει και αυτά. Ήρθε και ο γιος μου μεγάλος, όπως είδατε, και έπρεπε να κάνουμε κάποια πράγματα. Κοντεύω μια ώρα για να κάνω το supermarket haul και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι grapefruit. Τα πήρα 2 όλα και όλα, γιατί μόνο εγώ τρώω. Και βασικά θέλω να το βάλω μέσα στους χυμούς που σας έλεγα. Πήρα και 2 αβοκάντο. Αβοκάντο τρώμε εγώ και ο άντρας μου, καμιά φορά μπορεί να φάει και λίγο μεγάλος μου γιος, αλλά σπάνια τρώει. Αυτό που πήρα είναι λίγο πιο γινωμένο, το πήρα για να το φάω σήμερα ή αύριο. Αυτό είναι πιο σκληρό, δεν είναι πολύ γινωμένο, για να αντέξει κανένα 2 μέρες να μείνει. Φάω πρώτα αυτό. Πρέπει να σας πω ότι αυτό και αυτό είναι διαφορετικές ποικιλίες. Το βλέπετε κιόλας, αλλά είναι και διαφορετικές ποικιλίες. Έτσι, ενημερωτικά. Λοιπόν, βρήκα και το άλλο το σακουλάκι με τις πατατούλες, που είναι και αυτό 1,5 κιλό. Βρήκα βιολογικά καροτάκια, χύμα. Πρώτη φορά βρίσκω χύμα, καρότα και βιολογικά στο Lidl. Πρώτη φορά. Ελπίζω ότι θα ξαναβρω και δεν ήταν έξαιρεση. Α, τυχαία ρε παιδί μου, το πήραμε αυτή τη δόση και το φέραμε. Και διάλεξα φυσικά το διάλεξα ένα-ένα, τα καλύτερα, ξέρετε. Και πήρα τη σακούλα, τη χάρτινη που βάζουμε το ψωμί μέσα, γιατί δεν ήθελα να βάλω πάλι νάιλον σακούλα. Θα μου πεις και αυτό έχει λίγο νάιλον. Τι να κάνω, δεν μπορώ να το αποφύγω τελείως. Μακάρι να έχει τελείως χάρτη. Και πήρα και μια εξάδα μπανανούλες, γιατί όπως σας είπα, ο γιος μου ο μικρός έχει τσακίσει τις μπανάνες με το γιαούρτι. Τρώει βέβαια και η μικρή, τους βάζω και στο σχολείο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ναι. Δεν μπορεί να φάει και καμιά ο μεγάλος μου γιος. Εμείς δεν προλαβαίνουμε. Καλά, εγώ έτσι κι αλλιώς δεν τρώω, δεν μου αρέσουν οι μπανάνες. Ο άντρας μου δηλαδή. Δεν προλαβαίνει, μου λέει, πάλι δεν προλαβαίνω αυτή μπανάνα. Δεν ξέρω τι πιάσει. Ενώ άλλες φορές τις μαυρίζανε και τις έκλαιγα κιόλας. Αυτή τη δόση πάει καλά το φαινόμενο μπανάνα. Ελπίζω να μην σας κούρασα, παιδιά, γιατί έχει μείνει και αυτό εδώ. Και μετά τέλος, δεν έχουμε άλλα, φτάνει. Λοιπόν, πήρα μία χλωρίνη. Δεν την έχω ξαναπάρει αυτή από το Lidl, δεν ξέρω αν είναι καλή. Την ήθελα παχύρευση, δεν ξέρω αν είναι παχύρευση. Εγώ την ακούω πολύ υγρή. Είχε και την άλλη την κλασική που έγραφε και είχε και αυτή λέει που είναι παχύρευση. Τώρα, πόσο παχύρευση είναι αυτή που πάει έτσι, θα δείξει. Οκ, πάει αυτό. Λοιπόν, μισό να την αφήσω κάτω αυτή, θέλω να βάλω πάνω. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ. Όπα, θα έρθει κάτω. Πήρα αυτό εδώ, το σακροτάν, το κλασικό, το οποίο το βάζω, είναι αντιβακτηριακό για το πλυντήριο. Ήθελα να βρω να πάρω και βάνις, τη σκόνη, δεν βρήκα. Ήθελα να βρω να πάρω μαλακτικό, το ξέχασα, το θυμήθηκα όταν ήμουν στο ταμείο και πλήρωνα, λέω καλά. Γιατί παιδιά γυρίσαμε, έχουμε τρελαθεί στα πλυντήρια και έχουν τελειώσει τα πάντα. Έχει τελειώσει σχεδόν το προϋπαντικό. Το μαλακτικό είναι στα όρια του, αυτό το τελειώσαμε. Τι άλλο, χλωρίνη τελειώσαμε. Χλωρίνη γιατί, πώς το λένε, καθαριότητες και τέτοια. Γενικά έχω ξεμείνει από καθαριστικά, πρέπει να πάω στο DM δηλαδή σύντομα, πολύ σύντομα. Πήρα αυτό εδώ, το οποίο έχει μέσα, είναι για την τουαλέτα. Είναι αυτά τα, πώς τα λένε, τα τυχικά από τα παιδιά. Αυτό δεν ξέρω αν φαίνονται. Είναι αυτά που βάζουμε στην τουαλέτα, που το κρεμάμε για να αρωματίζει λίγο και να σκοτώνει τα μικρόβια που τίθεται και αυτά. Αυτό που μου άρεσε είναι ότι είναι πακ που κλείνει. Οπότε, λέω βαβολέψει. Γιατί τα άλλα άνοιγε στη συσκευασία, δηλαδή αν είχε 3-4 ξέρω, άνοιγε στη συσκευασία. Αυτό ξέρετε το κλασικό που έχει 4 και είναι το πλαστικό και ανοίγει συσκευασία και τα άλλα είναι χύματα, έχει σχήμα ρε παιδί, γιατί δεν μ' άρεσε αυτό. Και αυτό λέω είναι πιο πρακτικό.
Και μετά μην σας πω, μπορεί να το κρατήσω κιόλας αυτό εδώ και να βάζω και τα άλλα που παίρνω, γιατί συνήθως εγώ παίρνω άλλες εταιρείες, δεν παίρνω αυτά, τα οποία δεν έχουν τέτοιο σύστημα. Κάπως έτσι σκέφτηκα, θα δούμε αν θα πιάσει κιόλας. Όλα τα παραπαντικά, το μεταξύ έχω βάλει στο πάτωμα τώρα, γιατί δεν θέλω να το κουμπίσω εδώ πάνω στην κουζίνα. Λοιπόν, και πήρα και αυτό. Είπα. Διπλή συσκευασία σαμπουάν. Εγώ κανονικά παίρνω το μαύρο. Μαύρο δεν είχε το Lidl. Είχε αυτή όμως, το οποίο το είχε 3,5 ευρώ τα δύο. Για να καταλάβετε, έχει περίπου. Πόσο το παίρνουμε. Θα σας πω και τα δύο μαζί έχουν σχεδόν 5 ευρώ. Και τα είχε 3,5 και τα δύο, ρε παιδί μου. Οπότε λέω πάρτο. Εντάξει. Δεν πειράζει. Το άσπρο είναι λίγο πριν το μαύρο. Δηλαδή αυτό είναι για ξηρά μαλλιά. Λέει τρόκενες. Χαρ. Δηλαδή για ξηρά μαλλιά. Το μαύρο λέει σε ατρόκενες χαρ. Για πολύ ξηρά μαλλιά. Το μαύρο είναι καταπληκτικό, δεν το συζητώ, αλλά και το άσπρο. Εντάξει, κάνει τη δουλειά του μια χαρά. Έψαξα να δω που την έχω, σε ποια τσάντα είναι. Ήταν τελικά στην τσάντα μου. Την έχω, όπως πλήρωσα προφανώς, την έχω αμέσως και δεν το θυμόμουν. Λοιπόν, για να δούμε. Θα το δείτε το ποσό. Φαίνεται. Είναι εδώ. Λοιπόν, για όσους δεν το βλέπουν, γιατί δεν ξέρω τι φαίνεται και τι όχι, είναι 162,60 λέει. Και λέει, κερδίσαμε και 0,75 λεπτά δηλαδή. Γιατί έχω την κάρτα Lidl Plus. Να. Τώρα που κερδίσαμε θα σας γελάσω. Μαμά, τέσσερα. Α, έχει στα σταφύλια. Να, στα σταφύλια εδώ. Ξέρω αν φαίνεται, τέλος πάντων. Από 2,5 ευρώ μας αφαίρεσαν 75 λεπτά. Άλλο, δεν θες άλλο καροτάκι. Δώσε με. Φάω. Μετά. Αφού τελειώσω το φύτ. Λοιπόν, ελπίζω παιδιά να μην σας κούρασα. Αυτό ήταν το βίντεο, 162 ευρώ. Περίπου κάνα 50 περίπου πήγανε τα ρούχα από αυτά. Οπότε είμαστε γύρω στα 110 ευρώ τα υπόλοιπα. Ούτε μεγάλο, ούτε μικρό. Ούτε έχω κάνει κανένα τρελό γέμισμα. Τα βασικά. Έχουμε και άλλα. Εδώ να μείνετε συντονισμένοι, θα έρθουμε και άλλα, να είστε σίγουροι. Ciao.